Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Οι ενεργειακές εξελίξεις τρέχουν και όπως σας υποσχεθήκαμε, σε αυτό το στούντιο θα φιλοξενούμε ανθρώπους οι οποίοι μπορούν να διαφωτίσουν και να ενημερώσουν την κυπριακή κοινή γνώμη. Μαζί μας σήμερα η πρόεδρος της Εταιρείας Υδρογόνων Ανθράκων Κύπρου, η κυρία Τούλα Ονουφρίου. Καλώς ήρθατε. Σας ευχαριστώ. Κυρία Ονουφρίου, εκφράζεται η άποψη ότι όλο και πιο πολύ απομακρύνεται η πιθανότητα υλοποίησης του τερματικού υγροποίησης. Οι προτεραιότητες στο Ισραήλ φαίνεται να αλλάζουν. Θα ήθελα το σχόλιο σας επί τούτου. Αυτό που μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα είναι ότι βασικό στρατηγικό στόχος της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι να προχωρήσουμε, αν μας το επιτρέπουν όλοι οι παράγοντες, με έναν χερσαίο τερματικών υγροποίησης, το οποίο θα έχει πολλά πλεονεκτήματα για τη χώρα μας. Αυτά μπορούμε να τα αναφέρουμε σύντομα, ότι συμπεριλαμβάνει τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας, τόσο όσον αφορά τη διάρκεια της κατασκευής, αλλά και της διαχείρισης των εργασιών του αυτού του μεγάλου τερματικού που θα χρειαστεί να γίνει. Επίσης, πολλές θέσεις εργασίας, οι οποίες έμμεσα θα δημιουργηθούν γύρω από την υποστήριξη αυτού του έργου, μας επιτρέπει να συνεργαστούμε μελλοντικά και με γειτονικές χώρες και βάζει την Κύπρο στον χάρτη ενός ενεργειακών κέντρων, που είναι και αυτός ένας βασικός μας στόχος. Φυσικά, για να μπορέσουμε να το υλοποιήσουμε, θα πρέπει να υπάρχουν οι αρκετές ποσότητες που να το κάνουν οικονομικά βιώσιμο. Και επίσης να υπάρχει και το economy of scale, το οποίο θα αποδώσει περισσότερα ωφέλη και για μας και για τους συνεργάτες που θα έχουμε σε αυτό το έργο. Αυτή τη στιγμή οι ποσότητες που έχουμε δεν μας επιτρέπουν να αρχίσουμε, όμως προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς και με επίσπευση στις νέες γεωτρήσεις που θα γίνουν από τις, και από όλες τις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί για να εργαστούν στα δικά μας τεμάχια. Συγκεκριμένα η Νόπολ θα έχει, ελπίζουμε, προγραμματίζεται νέα γεώτρηση στο τεμάχιο 12 μέσα στο 14. Οι ΕΝΗ ΚΟΚΑΣ επίσης ετοιμάζονται για νέα γεωτρήση, για τις νέες γεωτρήσεις τους στο 14 και η ΤΟΤΑΛ στο 15. Άρα ο στόχος είναι να φέρουμε τα δεδομένα και να μειώσουμε τις αβεβαιότητες πιο κοντά για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με σημαντικές αποφάσεις πάνω σε τεκμηριωμένη βάση. Γίνονται κάποιες κινήσεις αυτή τη στιγμή από κυπριακής πλευράς προς αυτή την κατεύθυνση, προς την επίσπευση των γεωτρήσεων? Οπωσδήποτε. Αυτό είναι υπό εξέλιξη και υπάρχει εντατική δουλειά, θέλετε, και από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας και από την πλευρά των εταιριών που επεξεργάζονται σε αυτή τη φάση σε πολύ λεπτομέρεια όλα τα σεισμικά δεδομένα για να μπορέσουν να καθορίσουν το πιο κατάλληλο πρόγραμμα και τη σειρά των γεωτρήσεων που θα έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Πάντα όμως πρέπει να έχουμε υπόψη ότι υπάρχουν αβεβαιότητες. Μιλούμε για κοιτάσματα, πιθανά κοιτάσματα. Υπάρχουν πολύ θετικές ενδείξεις, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που να τα επιβεβαιώσουμε, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή για να γίνουν όλες οι κατάλληλες διεργασίες με τον σωστό τρόπο. Άρα διαψεύδεται εμέσως όσους πέφτουν να πούν ότι υπάρχει κολυσιεργία, τέλος πάντων, στα ενεργειακά μας. Εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι γίνονται όλες αυτές οι προσπάθειες και για επίσπευση που θα μας επιτρέψει να πάρουμε τις σημαντικές αυτές στρατηγικές αποφάσεις το συντομότερο δυνατό. Επίσης, γίνονται και προσπάθειες συνεργασίας με το Ισραήλ. Υπάρχει πιθανότητα, αν και όταν αποφασίσει το Ισραήλ πώς θα διοχετεύσει τα δικά του αποθέματα, να έρθει και μία ποσότητα, η οποία μαζί με τα δικά μας κοιτάσματα να επεξεργάζεται στο τερματικό. Δεν έχει αποφασιστεί κάτι ακόμα, αλλά είναι μία πιθανότητα για αυτή. Και δουλεύουμε και στις δύο πλευρές. Πάντως, πληροφορίες μας από το Ισραήλ λένε ότι δεν είμαστε ψηλά στις προτεραιότητες αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Φυσικά τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, οπότε έτσι δημιουργείται μια απογοήτευση, αν θέλετε, για τη συνεργασία μας με το Ισραήλ και κατά πόσο τελικά αυτή θα έχει ουσία.
Ο κάθε παίχτης σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι, να πούμε, δεν είναι παιχνίδι, δεν είναι πολύ σοβαρή υπόθεση, αλλά το Ισραήλ, για παράδειγμα, θα πρέπει και σωστά κάνει να μελετήσει όλες τις πιθανούς τρόπους αξιοποίησης των δικών του κοιτασμάτων. Και αυτό κάνει τώρα. Ο καθένας βλέπει όλους τους παράγοντες. Υπάρχουν και οι οικονομικοί παράγοντες και οι γεωπολιτικοί παράγοντες. Αυτά θα πρέπει να μελετηθούν και μελετούνται μαζί και θα πρέπει να καταλήξουν κάπου. Η κατάληξη μπορεί να μην είναι απλώς μία επιλογή. Το πιο πιθανό να είναι και συνδυασμός επιλογών. Αυτό που εμείς θα θέλαμε και επιδιώκουμε είναι μία από αυτές τις επιλογές να είναι και η Κύπρος. Αλλά θα πρέπει να περιμένουμε και εδώ να εξελιχθούν τα πράγματα. Παράλληλα όμως, εμείς κάνουμε τις δικές μας προσπάθειες, ούτως ώστε να μπορέσουμε να είναι δυνατόν στο σύντομο μέλλον να έχουμε επιβεβαιωμένα κοιτάσματα δικά μας, που πάλι να μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε με το στρατηγικό στόχο. Μάλιστα. Νομίζω θα συμφωνείτε ότι η κρίση στην Ουκρανία έχει αναδείξει το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό παράλληλα και την ανάγκη ανεξαρτητοποίησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρωσικό φυσικό αέριο. Οι προσπάθειες που γίνονται αυτή τη στιγμή για εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων έχουν αναδείξει και τα πολιτικά ανοιχτά ζητήματα της περιοχής μας. Δηλαδή, το Κυπριακό φαίνεται αγκάθι στην όλη προσπάθεια. Σε ποιο βαθμό το Κυπριακό πιστεύετε ότι μας κρατά πίσω από το να προχωρήσουμε και να καταστούμε μια εναλλακτική λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Εγώ θα αρχίσω από το σημείο ότι υπάρχει ανάγκη από πλευράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αρχίσει να χτίζει και πολύ σύντομα εναλλακτικές λύσεις και πηγές ενέργειας, οι οποίες να είναι πιο ασφαλείς. Η εξάρτηση από την Ευρώπη στο 40% του φυσικού αερίου δεν είναι τόσο υγιής. Και σίγουρα τα δεδομένα τώρα που εξελίσσονται στην Ουκρανία έχουν φέρει στην επιφάνεια αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Αυτό ενδυναμώνει τη θέση μας εδώ και τη σημασία των κοιτασμάτων στην περιοχή μας. Και είναι κάτι που και εμείς και η Ευρώπη πρέπει να το δούμε σοβαρά ως ένας σημαντικός παράγοντας που μπορεί να μας βοηθήσει στην εξέλιξη των πραγμάτων, τόσο και στους στρατηγικούς μας στόχους στο να καταστήσουμε την Κύπρο ως κέντρο ενέργειας, αλλά και στο να βοηθήσει και στον πολιτικό διάλογο που γίνεται τώρα, τόσο και στο Κυπριακό, αλλά και ευρύτερα στα θέματα, τα γεωπολιτικά ζητήματα που απασχολούν τις διάφορες χώρες γύρω μας, ούτως ώστε να καταλήξουμε, αν είναι δυνατόν και εφικτόν, σε μια πιο σταθερή πολιτική κατάσταση, η οποία θα επιτρέπει αυτή την περιοχή να διαδραματίσει αυτόν τον σημαντικό ρόλο του να παρέχει την ενεργειακή ασφάλεια ή ένα μεγάλο ποσοστό, αν θέλετε, της ενεργειακής ασφάλειας, την οποία χρειάζεται οπωσδήποτε η Ευρώπη. Άρα αυτές οι εξελίξεις είναι θετικές για την Κύπρο και για την περιοχή και πρέπει όλοι οι παράγοντες να κινηθούν για να την αξιοποιήσουν με τον καλύτερο τρόπο. Αυτή τη στιγμή, πάντως, από ό,τι βγαίνει και από τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, η άμεση λύση για αυτό το ζήτημα είναι ακριβώς το αμερικανικό υγροποιημένο φυσικό αέριο και εκεί γίνονται οι πρώτες ενέργειες για να βρεθεί, ας πούμε, η εναλλακτική λύση. Θα μπορούσε η Κύπρος, λέτε, ή γενικότερα η περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου σε ένα λογικό χρονικό διάστημα να προσφέρει λύσεις στην ευρωπαϊκή αγορά? Πιστεύω ότι η περιοχή μας δεν θα προσφέρει όλη τη λύση, ένα γιατί σίγουρα κομμάτι. Οι ανάγκες της Ευρώπης αυξάνονται ραγδαία και είναι πολύ μεγάλες. Οι ποσότητες μας δεν θα αλλάξουν το διεθνές σκηνικό, όμως έχουν πολύ μεγάλη σημασία γιατί βρίσκονται σε ευρωπαϊκό έδαφος. Η Κύπρος βρίσκεται σε ευρωπαϊκό έδαφος και μέσα από την ανάπτυξη συνεργασιών με τις γειτονικές χώρες μπορεί να αποτελέσει το κέντρο για να μαζεύεται αυτό όλο τα αποθέματα και να διοχετεύονται για τις ανάγκες της Ευρώπης. Άρα είναι πολύ σημαντικός παράγοντας. Ταυτόχρονα η Ευρώπη φυσικά θα πρέπει να κοιτάξει και αλλού και να βρει και πιο άμεσες λύσεις, γιατί το δικό μας το φυσικό αέριο θα θέλει και κάποιο χρόνο να εξελιχθεί.
Ως ΕΙΚ, πού επικεντρώνεστε αυτό το διάστημα, αναμένετε οποιασδήποτε εξελίξεις? Θα ήθελα να αναφερθώ σύντομα στις αρμοδιότητες της εταιρείας Ιδρωμάτων Ναι, καλό είναι, για να Κύπρου. γνωρίζει και ο κόσμος. Ναι. Η ΕΙΚ αποτελεί τον εμπορικό βραχείο της Κυπριακής Δημοκρατίας που αναλαμβάνει την πρόθεση και πώληση του μεριδίου του φυσικού αερίου αλλά και των υδρογαναθράκων γενικότερα που ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επίσης, λαμβάνουμε μέρος στις επιτροπές διαχείρισης των συμβολέων που έχουν υπογραφεί με όλες τις εταιρείες που έχουν αδειοδοτηθεί στη δική μας περιοχή. Στην πορεία, όταν έχουμε τα μεγάλα έργα υποδομής, όπως το τερματικό υγροποίησης, το ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα έχει η Κυπριακή Δημοκρατία, θα το έχει πάλι η ΕΙΚ. Και σε ένα μελλοντικό, πιο μακροπρόθεσμο στάδιο, θα μπορούσε να εξελιχθεί και σε μια πετρελαϊκή εταιρεία, η οποία κάνει έρευνα και αξιοποίηση. Αυτό φυσικά είναι ένας μακροπρόθεσμος στόχος. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη συλλογική εμπειρία που φέρνει το Συμβούλιο της ΕΙΚ, η οποία είναι σημαντική και σε διεθνές επίπεδο, για να βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα που συμμετέχουμε, ώστε να κινηθεί η χώρα μας στη σωστή κατεύθυνση για να μπορούν να πάρθουν αποφάσεις πάνω σε τεκμηριωμένη βάση και σε σωστή ανάλυση των δεδομένων. Αυτός είναι ο στόχος μας. Οπότε έχουμε εμπλοκή στα τρέχοντα θέματα και ευελπιστούμε ότι θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο να καταλήξουμε στους στρατηγικούς μας στόχους. Μια άλλη ερώτηση που πάντα υπάρχει όταν αφορά τεχνοκράτες. Υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, δηλαδή οι πολιτικοί δέχονται τις απόψεις των τεχνοκρατών? Είναι ένα ζήτημα πολύ πολύπλοκο από τεχνοκρατικής πλευράς και υπάρχει ανάγκη να αξιοποιείται η εμπειρογνωμοσύνη των τεχνοκρατών. Αφέθηκα να έχουμε στο παρελθόν, γι' αυτό θέτω αυτό το ερώτημα. Η δική μας η στόχη είναι να βοηθήσουμε με το να κάνουμε τη σωστή ανάλυση των δεδομένων, με το να βοηθήσουμε στο στρατηγικό σχεδιασμό και να δώσουμε το δικό μας στίγμα σωστών τεκμηριωμένων επιστημονικών με βάση τη διεθνή εμπειρία που έχουμε, ούτως ώστε να δοθεί η βάση για τις τελικές αποφάσεις. Όπως έχουμε πει και προηγουμένως, υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι θα συμβάλλουν στο πώς θα κινηθούμε και πού θα είναι η τελική τοποθέτηση της χώρας μας, η οποία είναι και τεχνοκρατική, και οικονομική, και γεωπολιτική. Και σίγουρα συνδέονται όλα αυτά μαζί. Εμείς, η κύρια συμβολή μας είναι στο τεχνοκρατικό και στο τεχνοοικονομικό κομμάτι και φυσικά και στο γεωπολιτικό. Πρέπει να έχουμε καλή κατανόηση των θεμάτων για να μπορούμε να τα συνδυάζουμε. Αλλά η πολιτική ηγεσία της χώρας έχει και αυτή τον λόγο στο πώς θα κινηθούν τα πράγματα από πολιτικής πλευράς. Όμως θα σας πω κάτι. Όταν μιλούμε για τέτοιου μεγέθους έργα, δεν μιλούμε για μικρά έργα, μιλούμε για πολλών δισεκατομμύριων έργα. Οι πολιτικοί παραγόντες από μόνοι τους δεν είναι αρκετοί για να τα πάρουν σε κάποια κατεύθυνση. Αν δεν μπορούν να σταθούν από μόνα τους από τεχνοοικονομικής πλευράς, δεν είναι βιώσιμα. Φυσικά, χρειάζεται και το κατάλληλο γεωπολιτικό σκηνικό για να υποστηρίξει κάποια πράγματα, γιατί είναι σύνθετα τα θέματα. Mm-hmm. Πηγαίνουν μαζί αυτά τα πράγματα. Και αυτό, νομίζω, μπορεί να δώσει μια ανασφάλεια στο πώς θα κινηθούμε. Μάλιστα. Επειδή είστε και ακαδημαϊκός, έχει γίνει λόγος για την ανάγκη δημιουργίας ανθρώπινου δυναμικού μελλοντικά, το οποίο θα υποστηρίξει τις ανάγκες που θα προκύψουν λόγω των ενεργειακών εξελίξεων. Υπάρχει ενδιαφέρον, βλέπετε, από νέους φοιτητές μέχρι στιγμής στα υπάρχοντα προγράμματα? Ναι. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους να κινηθούν σε αυτήν την κατεύθυνση και μάλιστα και από ανθρώπους που είναι ήδη έχουν τελειώσει τις σπουδές τους και έχουν αρχίσει κάποια σταδιοδρομία που θα ήθελαν να στραφούν προς τα εδώ. Είναι σημαντικό να αρχίσουμε να προγραμματίζουμε και ως χώρα και να δώσουμε την ευκαιρία στους νέους μας να κινηθούν στη σωστή κατεύθυνση για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν και τις ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν. Όταν
Για παράδειγμα, αν ξεκινήσουν εργασίες για το δερματικό, εκεί θα χρειάζονται πολύ, μιλούμε για χιλιάδες ανθρώπινο δυναμικό, αλλά είναι σημαντικό να αντιληφθούμε ότι χρειαζόμαστε άτομα σε όλα τα επίπεδα. Δεν είναι μόνο από φοιτητή πανεπιστημίων, χρειάζονται και πολλοί τεχνικοί σε αυτά τα θέματα και θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες να δημιουργηθεί αυτό το δυναμικό για να το αξιοποιήσουμε ως χώρα. Δεν μπορεί να έχουμε τόση ανεργία στη χώρα μας και να μην βοηθήσουμε. Αυτές οι προσπάθειες ήδη άρχισαν να γίνονται. Από την πλευρά των νέων υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό που θα είναι καλό να προσέξει κάποιος και πολύ συχνά με ρωτούν νέοι και οι γονείς τους για το πού και πώς πρέπει να κινηθούν για να αξιοποιήσουν αυτές τις ευκαιρίες. Είναι σημαντικό να προσέξει κάποιος, ιδιαίτερα όταν πηγαίνουν για πανεπιστημιακά διπλώματα ή μάστερ για εξειδικεύσεις κλπ. Ότι είναι καλό να επιλέξει κάποιος ένα πρόγραμμα το οποίο να τη χάνει διεθνούς αναγνώρισης. Γιατί σε αυτόν τον τομέα είναι πολύ σημαντικό να έχει κάποιος και πραγματική εμπειρία από τη βιομηχανία. Το να πάει κάποιος να κάνει έναν μεταπτυχιακό επίπεδο μάστερ φέτος και να έρθει πίσω στην Κύπρο δεν είναι ικανοποιητικό, γιατί δεν έχουν ανοίξει ακόμα οι θέσεις εργασίας. Θα πάρει κάποια χρόνια. Και οι εταιρείες προτιμούν να παίρνουν άτομα που έχουν κάποια εμπειρία. Οπότε είναι σημαντικό να διασφαλίσει κάποιος ότι εκεί που θα πάνε, το πρόγραμμα που θα ακολουθήσουν, τη χάνει διεθνής αναγνώρισης, που να τους επιτρέψει να μπουν στις διεθνείς αγορές και να πάρουν διεθνή εμπειρία και μετά να έρθουν στην Κύπρο για να συμβάλλουν στις προσπάθειες εδώ. Άρα κάποιος φοιτητής ο οποίος αποφασίζει να σπουδάσει κάτι σχετικό με τον τομέα θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι σημαντικό είναι να αποκτήσει εμπειρία στο εξωτερικό, άρα να μην αναμένουν οι νέοι ότι θα βρουν άμεσα δουλειά στην Κύπρο. Έτσι και αλλιώς δεν υπάρχουν δουλειές αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι περιορισμένες τέλος πάντων, έτσι. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς προς τον κόσμο μας. Ευκαιρίες θα δημιουργηθούν και θα δημιουργηθούν και πολύ μεγάλες ευκαιρίες, αλλά θα πάρουν κάποιο χρόνο. Mm-hmm. Άρα για να αξιοποιήσει κάποιος αυτή την προοπτική θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να έχει ανοιχτό μυαλό, να βγει έξω στη διεθνή βιομηχανία και να αποκτήσει αυτή την εμπειρία. Υπάρχουν από κάποιους ανησυχίες ότι αυτό θα αποτελέσει ένα μέσο, ένα διαδίωδο, να θέλετε, που θα φύγουν οι καλύτεροι μας νέοι ή τα καλύτερα μυαλά. Εγώ θεωρώ ότι αυτό η ανησυχία δεν πρέπει να υφίσταται. Έχετε εμπειρία στο εξωτερικό. Εγώ έχω πολύ εμπειρία στο εξωτερικό. Περισσότερο από ό,τι έχω εδώ. Ναι. Θεωρώ ότι το να αποκτήσει κάποιος διεθνή εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα για τον τόπο μας σε πολλά επίπεδα. Και σε τεχνοκρατικό επίπεδο, αλλά και σε θέμα επαγγελματικότητας και στον τρόπο που λειτουργούν οι μεγάλες, οι διεθνείς εταιρείες. Που αυτό θα επιτρέψει να αυτοί οι νέοι μας που θα έχουν την ευκαιρία να δουλέψουν στα έξω και να επιστρέψουν στην Κύπρο, να φέρουν και να δημιουργήσουν μια νέα κουλτούρα την οποία χρειαζόμαστε, αν θα χτίσουμε τα πράγματα σωστά. Διότι αν θέλουμε να αλλάξουμε τα δεδομένα εδώ, πρέπει να αλλάξουμε και τον τρόπο που λειτουργούμε σε αρκετά επίπεδα. Αν θέλουμε να δημιουργήσουμε μια σοβαρή βιομηχανία υδρογονανθράκων εδώ, που να εμπνέει εμπιστοσύνη στις καλύτερες διεθνείς εταιρείες, που θέλουμε να έρθουν να επενδύσουν και να δουλέψουν μαζί μας προς όφελος της χώρας μας, θα πρέπει να δουλέψουμε με διεθνή πρότυπα, με τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και να αναπτύξουμε μια νέα κουλτούρα η οποία θα επιτρέψει αυτή την εξέλιξη. Άρα αυτό είναι πολύ υγιές, θεωρώ εγώ, και θα δώσει την ευκαιρία στους νέους μας να αποκτήσουν και να φέρουν σημαντικές εμπειρίες πίσω στη χώρα μας. Παρά την απειρία που υπάρχει στην Κύπρο σε αυτόν τον τομέα, θεωρείτε ότι κινηθήκαμε σωστά μέχρι στιγμής? Πώς αξιολογείτε τις εκπαίδευση, τον τομέα της εκπαίδευσης, γενικότερα τον τομέα της ενέργειας? Νομίζω ότι το να αναλύουμε το παρελθόν, ιδιαίτερα σε μια χώρα όπου αρχίζεις από μηδενική βάση όσον αφορά εμπειρία, δεν είναι τόσο επικοδομητικό. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να βλέπουμε μπροστά και να συνεχίσουμε να χτίζουμε πάνω σε θετικά στοιχεία. Έχουν αρχίσει να δημιουργούνται τα κατάλληλα σώματα και από την πλευρά της Κυπριακής Δημοκρατίας που πρέπει να διαχειριστεί όλα τα δεδομένα και την εξέλιξη των πραγμάτων. Έχουμε καταφέρει να προσελκύσουμε σημαντικού ψηλού επίπεδου διεθνείς πετρελαϊκές εταιρείες να έρθουν και να δουλέψουν
στην έρευνα και αξιοποίηση των υδρογαναθράκων μας. Αρχίζουν να έρχονται και άλλες μεγάλες εταιρείες οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες σε αυτές τις πετρελαϊκές εταιρείες και επιλέγουν την Κύπρο ως κέντρο λειτουργίας τους, όχι μόνο για υποστήριξη των κυπριακών δεδομένων, αλλά και της περιοχής. Υπάρχει γενικά μεγάλο ενδιαφέρον από διεθνείς εταιρείες και πολύ μεγάλες εταιρείες, αλλά και μικρότερες εξειδικευμένες εταιρείες που διερευνούν τα δεδομένα τώρα και θέλουν να μαθαίνουν πώς εξελίσσονται για να είναι έτοιμοι όταν προχωρήσουν τα πράγματα και είναι όριμα να δραστηριοποιηθούν εδώ. Αυτό θεωρώ είναι πολύ υγιές και μπορεί να δημιουργήσει και πολύ καλές προοπτικές για συνεργασίες με τοπικές εταιρείες που θα συνεργαστούν με αυτές τις πιο έμπειρες οργανισμούς. Αυτό που θα έλεγα στη δική μας την πλευρά είναι να συνεργαστούν σε έναν επίπεδο πιο αποδοτικό, δηλαδή να μην συνεργάζονται απλώς ως agents, ότι τους βοηθούν να βρουν τα κατάλληλα άτομα για να μπουν στη βιομηχανία, αλλά να αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία, να αναπτύξουν δική τους τεχνογνωσία και δυνατότητες, το οποίο θα τους αφήσει κάτι για το μέλλον και θα δημιουργήσουν πυρήνες, και θα δημιουργήσουν πυρήνες για ανάπτυξη οικονομική. Mm-hmm. Και ευρύτερα αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε ως χώρα είναι ότι πέραν του ότι πρέπει να επικεντρωθούμε να αναπτύξουμε αυτή τη βιομηχανία με έναν κατάλληλο τρόπο, βασισμένο στα διεθνή πρότυπα κλπ. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις ευρύτερες προοπτικές που δημιουργούνται, αλλά και όταν αρχίσουν να έρχονται και η χρηματοδότηση από την αξιοποίηση των υδρογαναθράκων, στο να χτίσουμε και άλλα strengths μέσα στην οικονομία μας, τα οποία θα μας επιτρέψουν να χτίσουμε μια βιώσιμη οικονομία για το μέλλον. Κάτι που ήταν το πρόβλημα του παρελθόντος και βρισκόμαστε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Και αυτή είναι η μοναδική ευκαιρία που πρέπει να την αξιοποιήσουμε με έναν σωστό τρόπο. Τι είναι αυτό που λείπει, κατά την άποψή σας, από την Κύπρο αυτή τη στιγμή, ποιο κομμάτι της εξίσωσης λείπει για να προχωρούν πιο άμεσα τα πράγματα στον τομέα της ενέργειας? Πιστεύω ότι πρέπει να στελεχωθούν σταδιακά τα σώματα που αναλαμβάνουν αυτές τις σοβαρές λειτουργίες, όπως και η Εταιρεία Υδρογοναθράκων, που θα αρχίσει η στελέχωση και στόχος μας είναι να έχουμε τα καλύτερα και πιο δυνατά μυαλά, τους πιο κατάλληλους τεχνοκράτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν στο να χτίσουμε σε ιερή βάση. Το ίδιο και στα Υπουργεία μας που έχουν αναλάβει διάφορες ευθύνες σε αυτόν τον τομέα, εκεί που χρειάζεται να μπορούν να προσληφθούν και κάποια νέα άτομα τα οποία θα φέρουν εμπειρία από το διεθνή χώρο και επίσης να εκπαιδεύσουμε και πολύ αξιόλογα άτομα που ήδη είναι μέσα στους δικούς μας οργανισμούς για να μπορέσουν να έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση σε αυτόν τον τομέα για να μπορέσουμε να διαχειριζόμαστε τα πράγματα με έναν αποτελεσματικό τρόπο. Τέλος, θα ήθελα να μας πείτε τη δική σας γνώμη για την ανησυχία που εκφράζεται στην πόλη του Ζήνωνα, στη Λάρνακα, σε ό,τι αφορά τις εγκαταστάσεις στο λιμάνι της Λάρνακας. Όπως γνωρίζουμε, Νόπολ και κάποια άλλη εταιρεία μεταφέρει τις εγκαταστάσεις της εκεί και εκφράζονται φόβοι ότι ίσως να έχει αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και γενικότερα για την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ναι, μπορώ να πω ότι δεν παρακολούθησα το συγκεκριμένο θέμα σε λεπτομέρεια και δεν εμπίπτει στις δικές μας αρμοδιότητες. Όμως, γενικά, βλέποντας το σαν τρίτος, αν θέλετε, το να υπάρχει δυνατότητα μεγάλων πετρελαϊκών εταιριών και μεγάλων εταιριών που θα υποστηρίξουν αυτές τις δραστηριότητες να έχουν τη βάση τους σε μια πόλη της Κύπρου, αυτό το βλέπω θετικά από την άποψη της οικονομικής εξέλιξης της χώρας. Mm-hmm. Και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αρκετές ευκαιρίες ανάπτυξης, τόσο άμεσα συνδεδεμένες, αλλά και έμμεσα. Σίγουρα, οι όποιες εργασίες θα κάνουμε σε αυτόν τον τομέα, πρέπει να τις προσεγγίσουμε με σοβαρότητα. Και το θέμα της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να είναι κεντρικό στα θέματα μας. Εδώ δεν μπορούμε να κάνουμε οποιασδήποτε εκτόσεις. Μιλούμε για η Κύπρος βασίζεται στη Μεσόγειο και στη θάλασσα ως ένας βασικός πυρήνας της οικονομίας μας. Και εάν υπάρχει οποιοδήποτε ατύχημα, δεν γνωρίζει σύνορα, δεν θα σταματήσει στα σύνορα μας, είτε από εδώ ή από εκεί, γιατί εμείς είπαμε ότι εδώ τελειώνει η Κύπρος και εκεί αρχίζει το Ισραήλ, για παράδειγμα.
Άρα εδώ είναι ένα από τα θέματα που πρέπει να έχουμε σοβαρές συνεργασίες και με τις γύρω χώρες. Κάτι που επίσης τέθηκε στο χθεσινό συνέδριο. Και ήδη γίνονται προσπάθειες και μπορώ να σας πω ότι έχουμε προωθήσει ένα σημαντικό πρόγραμμα το οποίο το ηγούμαι εγώ και το συντονίζουμε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου φέραμε μαζί όλους τους operators, τις πετρελαϊκές εταιρείες, Nopol, Eni και Total, και τις δύο μεγάλες εταιρείες, Halliburton και Schlumberger, που δραστηριοποιούνται εδώ, καθώς και 6 υπουργεία δικά μας που έχουν αρμοδιότητες, οι οποίες τώρα είναι διασπασμένες σε αυτά τα θέματα. Και η προσπάθεια μας είναι μέσα από μια συλλογική εργασία σε αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα να δώσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές που θα βάλουν τη σωστή βάση για υιοθέτηση των κατάλληλων οδηγιών που δίνονται και από την Ευρώπη. Άρα γίνονται σοβαρές προσπάθειες. Προτεραιότητα η ασφάλεια, λοιπόν. Βεβαίως. Και σίγουρα εδώ θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τις διεθνείς εμπειρίες, διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές για να διασφαλίσουμε αυτή την πλευρά. Άρα αυτό ισχύει παντού, είτε είναι στη Λάρνακα, είτε είναι στη Λεμεσόν, είτε είναι offshore. Τέλος, κυρία Νουφρία, θα θέλατε να στείλετε ένα δικό σας μήνυμα στον κόσμο που μας παρακολουθεί? Κάποια γενικά σχόλια θέλετε. Αυτό που νομίζω πρέπει να κρατήσουμε, να κρατούμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι ότι εδώ υπάρχει μια πολύ σοβαρή προοπτική για τη χώρα μας. Και πολύ θετικές ενδείξεις ότι ότι υπάρχουν οι προοπτικές που θα μας επιτρέψουν να αναπτύξουμε αυτή την οικονομία σοβαρά, αυτή τη βιομηχανία σοβαρά, αλλά και παράλληλα να χτίσουμε την οικονομία μας με ένα βιώσιμο τρόπο. Επίσης, αυτή η εξέλιξη μπορεί να αποτελέσει και incentive, πείτε μου τη λέξη, να βοηθήσει, αν θέλετε, στο να δημιουργηθούν καλύτερες προοπτικές και για την επίλυση των πολιτικών θεμάτων που ταλανίζουν τη χώρα μας και την περιοχή μας. Άρα υπάρχουν σημαντικές προοπτικές. Εκείνο που πρέπει να έχουμε υπόψη μας είναι ότι αυτή η βιομηχανία των υδρογονανθράκων είναι μια πολύ πολύπλοκη, πολυεπίπεδη δραστηριότητα και δεν εξελίσσεται κάθε 5 λεπτά ή κάθε ένα μήνα, είτε καν κάθε 6 μήνες. Χρειάζεται χρόνος για να εξελιχθεί. Υπάρχουν αβεβαιότητες στην πορεία. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε υπομονετικοί. Αλλά βεβαίως υπεύθυνα και επαγγελματικά πρέπει να χειριστούμε αυτά τα θέματα και όλους τους παράγοντες για να δώσουμε το καλύτερο για τη χώρα μας. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.